πάσα μπροστά, ψηλά το σημειάκι από τον βοηθό, υποδεικνύει το Ρέζεκ σε θέση offside. Ιωάννης Λαζάρου, ο οποίος να δούμε εδώ, ναι, είναι πιο μπροστά. Πατελή στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά από τον Ολιβέιρα. Λαμπόρντ έχει χώρο για σου, το κάνει, αλλά είναι άστοχο. Είναι η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού αυτή. Μπάλας Κάλβο, παρέμβαση από το ελέγχουν. Πίσω για τον Χιώτη, ποιος απομακρύνει και βρίσκει τον Μαντούκα. Γίνεται λάθος εκεί και βγαίνει ανόρθωση στην αντεπίθεση. Πάσα για τον Ιντζάκη, πάτημα για τον Λαβόρντε στην περιοχή. Λαβόρντε πέρασε, ο Χιώτης θα σώσει. Πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι, από λάθος μέρα, αλλά η ανόρθωση ξέρει πολύ καλά να αξιοποιεί τέτοια λάθη αντιπάλου, να κερδίζει μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου και σε χρόνο ρεκόρ να βρίσκεται στην αντίπαλη περιοχή. Δείτε εδώ, με κλειστά μάτια ο Ιτζάκη βρίσκει τον Λαβόρντε απέναντι από το Χιώτη πράγια. Είχε Καραλαμπίδης με αντίπαλο τον Αντίτς. Θέλει χώρο, άνοιξε πολύ την μπάλα, συνεχίζει. Έμεινε κάτω χωρίς να υπάρχει κάτι. Λαβόρντε κάνει λάθος. Πάσα στο Μωράης, κανανέωση της προσπάθειας για το Αποέλ. Του Άρτε έδωσε ύψος, ο Κάλβο τώρα σώσει το κόρνερ, νομίζω νωρίτερα κίτρινη κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι, Λαβόρντε πέρασε, πάσα για τον Ιντζάκη. Παλιά στην περιοχή, θα περάσει εκεί για τον Ρέζεκ, δεν ακοχιώτης. Γιόλης θα πάρει το φάουλ, ετοιμάζει αλλαγή η ανόρθωση. Από ό,τι που πάει να βγει μπροστά η παλιά του Μπέκμαν δεν πέρασε. Έχει τώρα ευκαιρία η ανόρθωση να βγει. Με Αλέξα είναι την κίνηση του Λαβόρντε που βγαίνει προς το Ρέζεκ. Τολμώ να πω ότι σε σχέση με προηγούμενες φάσεις τώρα μπορούσε και να ολοκληρώσει μόνος την Νίο Μπόρδα, όχι αποτελεσματικά. Ήταν εκπληκτική ευκαιρία για το Αποέλ στο δεύτερο σου του Μαντούκα, ο οποίος είναι και πάντοτε επικίνδυνος. Σέρτσο τώρα δοκιμάζει το σουτ, το κάνει και πάλι. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι σε ένα λεπτό. Δυο φορές το ίδιο δοκάρι στερεί τον κόλ από το Αποέλ. Και τώρα ο Βαλβέρδε δίνει τέλος. Απίστευτη εξέλιξη. Πάνω που το Αποέλ δεν είχε καταγράψει καλή φάση. Πρώτη εδώ με τον Μαντούκα που θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Βρίσκει το δοκάρι και πάει έξω. Καταπληκτικό ευθύμονο. Παίρνει πορεία η μπάλα προς την εστία, αλλά δεν πάει στα δίκτυα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Όταν θέλει η μπάλα να πάει στα δίκτυα πάει, και όταν δεν θέλει και τα άλλα μπορεί. Η ανόρθωση στα δύο αναγκαστικές αλλαγές. Πλάγιο τώρα για το Αποέλ. Ο Λαμπάν έχει πάρει τη θέση του Άντιτς πίσω στο ένα άκρο της άμυνας. Χαραλαμπίδης για τον Κλουκόσκι. Πάσα στην περιοχή, δεν ήταν καλή για τον Μπιτόν, πήγε να απομακρύνει. Πάω Ιντζάκη τώρα να απειλήσει, αλλά ο Μπόρδα ήταν σε καλύτερη θέση, πρόλαβε να γυρίσει στον Χιώτη. Το είχαμε πει στην αρχή όταν πήραμε τα φύλλα αγώνος, πόσες επιλογές έχουν οι προπονητές. Βλέπεις οι αλλαγές Παλο Τζόρτζε, Λαμπάν, Πίντο. Είναι τρομερές οι αλλαγές που υπάρχουν. Καραλαμπίδης τώρα. Δεν θα περάσει μπαλιά του, αλλά θα του αποφέρει ένα κόρνερ για την ομάδα του. Και Σκοπελίτης η τρίτη αλλαγή της. Δηλαδή πήγαν τρεις αλλαγές. Έχουν επιλογές πολλές. Θα εκτελέσει το κόρνερ για το Αποέλ. Κεφαλιά και γκολ από τον Πιτόν που έμεινε εκεί χωρίς νομίζω άλμα. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε στα δίκτυα. 68 λεπτό, ανοίγει το σκορ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Πιτόν σκοράρει για άλλη μια εβδομάδα, για άλλη μια αγωνιστική και δίνει προβάδισμα για την ομάδα του. 68 λεπτό, νομίζω ότι η άμυνα του κυρίου Λέβη εδώ ελέγχεται και πάρα πολύ για τον τρόπο που αντέδρασε. Πάει ο Κλουκόφσκι αργά αργά για την εκτέλεση.
Βιτόν, ο Μαντούκα πίσω η μπάλα λαχασμένη μεταδίδασε το Βραζιλιάνο και πλάι Σέρτσο για τον Χαραλαμπίδη. Θέλει να πλησιάσει, κρατάει μπαλά. Πάσα για τον Τζιόλι. Τον δυσκόλεψε κάπου. Με δυνάμεις. Πάσα για τον Πίντο. Στρώνει στον Μωράης το σούτ. Γκολ εκπληκτικό. 2-0 το Αποέλ. Με τον Νούνο Μωράης να πανηγυρίζει λαθασμένα μπροστά από τους φίλους της ανόρθωσης. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Έχει πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ. Γιάννη Μνήμες από τον γκολ. Από την περίοδο 2008-2009 κύριε Μιχαηλίδη, όταν και πάλι και σκοράρει το δεύτερο γκολ του Αποέλ. Σε εκείνη τη νίκη τότε με 2-1. Είναι ένα εκπληκτικό και πάλι γκολ που βάζει αυτή τη στιγμή το Αποέλ πολύ πολύ γερά στο παιχνίδι της νίκης η φυλά της ανόρθωσης. Ξαναβλέπουμε το εκπληκτικό γκολ. Όπως ερχόταν η μπάλα, ο Βαλβέρντε παρά την προσπάθεια δεν μπορούσε να αποσωμήσει το γκολ. Δείτε την πορεία που παίρνει με πολύ πολύ μεγάλη δύναμη μπάλα. Καρφώνεται στα δίχτυα του Βαλβέρντε και το Αποέλ κάνει το 2-0 πάνω που μπαίνουμε στο καθοριστικό πλέον τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό είναι γκολ για Όσκαρ Γιώργο. Και δεν είχαμε βλέπουμε. Κύριο Στράτος βάζει τους παίκτες του Αποέλ καταρχήν στη σωστή απόσταση. Ίσως είναι η φάση που μπορεί να δώσει ανάσα ελπίδα πάνω τα δοκάρια του Χιώτη και ηρεμήσει η κατάσταση. Και το χειρότερο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο ιδιαίτερα και το ποδόσφαιρό μας αλλά γενικότερα είναι μια διακοπή. Θα πρέπει όλοι να ηρεμήσουν, να προσπαθήσουν να τελειώσει το παιχνίδι και ιδιαίτερα ο διαιτής θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια. Νομίζω πως έδειξε θα πρέπει να τον μισθώσουμε και αρχικά στο γιατί κάποια αντικείμενα έκανε πως δεν τα είδε ή δεν τα θεώρησε, τα είδε είναι λογικό, δεν είναι απειροσδιετής. Άφησε λίγο να εξελιχθεί, μπας και...